κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, που χρόνια έχει θητεύσει την πυροσβεστική, σήμερα έχει το ρόλο δικαστικού πραγματογνώμονα για τέτοια ζητήματα, και μαζί του ψηλαφίζαμε και πριν τη διακοπή τα όσα συνέβαιναν τότε. Τα όσα συμβαίνουν όμως πλέον τώρα, 16-17 μέρες, 950.000 στρέμματα, αποχαιρέτα το δάσος που ξέρεις δαδιάς και πάει λέγοντας. Άλλοι λένε μείζωνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο. Αξέχασε, είναι και ο Καναδάς. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλή χρονιά εύχομαι. Και εγώ, τώρα τι καλή χρονιά. Για πείτε μου όμως, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Κανείς δεν έχει ευθύνη για αυτή την ιστορία. Πάντα υπάρχει ευθύνη. Το θέμα είναι να βρεθεί ή να την αναλάβει. Α, μάλιστα. Εδώ τώρα μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση. 16-17 ημέρες περιμένουμε να φτάσει στη θάλασσα ή να ρίξει βροχούλα για να σβήσει. Είναι πάνω από μισό μήνα. Το έχετε ξαναδεί αυτό? Νομίζω ότι είναι πρωτοφανές στη χώρα μας και πιθανό να έχουμε και το ρεκόρ στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη σίγουρα, αλλά δεν ξέρω και στον κόσμο αν το έχουμε το ρεκόρ αυτό. Αλλά αν θυμάστε μάλλον, όπως και οι ακροατές σας, ότι είχαμε σχεδόν... Είχαμε κακώς βέβαια υποθέσει ότι αυτό θα συμβεί σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε κάνει. Και υπάρχουν αιτίες γι' αυτό, τις οποίες αν θέλετε μπορούμε να πούμε. Για δώστε μου ένα περίγραμμα, γιατί βεβαίως στον Εύρο είναι η επιτομή της αχρηστίας του κράτους. Αλλά και πριν τον Εύρο, τα όσα συνέβησαν και με τις άλλες πυρκαγιές, με κορονίδα το τι έγινε στην Αγχίαλο, όπου είχαμε πάρτι βλημάτων... Φαίνεται ότι έχει μια συνέχεια. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες κατά τη γνώμη σας? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αλλά και να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό, θα πρέπει να το δούμε συνολικά και όχι απομονώνοντας. Γιατί η τελευταία φωτιά είναι αυτή που ουσιαστικά ξεχυλίζει και την οργή των ανθρώπων, αλλά μας δίνει και το δικαίωμα πλέον να πούμε ότι τίποτα δεν είναι στην τύχη, δεν είναι τυχαίο. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως μετά το 2020. Γιατί δεν μπορούμε να. Στατιστικά μπορούμε πλέον δηλαδή να το κατατάξουμε στην αλλαγή πολιτικής όσον αφορά την κατάσταση. Άλλαξε δηλαδή το δόγμα. Είναι καιρός πλέον να αρχίσουμε να βλέπουμε και το πρόβλημα ποιο είναι και να επιχειρήσουμε και να το αναλύσουμε. Mm-hmm. Το δόγμα λοιπόν μιλούσε πάση θυσία εκένωση. Η πάση θυσία εκένωση δημιουργούσε άλλα προβλήματα. Ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα περιορίζεται στις αστικές περιοχές, δηλαδή την προσπάθεια προστασίας των αστικών μέσα στο δάσος περιοχών. Γι' αυτό και βλέπουμε την προσπάθεια διάσωσης των περισσιών για να φέρουμε τις οικίες, οι οποίες έχουν ήδη εκενωθεί. Τα έχουμε πει αυτά. Και η πυρόσβεση, η κατάσβεση δηλαδή, έχει ανατεθεί κατά μείζωνα κύριο λόγο στην αεροπυρόσβεση, η οποία όμως αεροπυρόσβεση έχει τεχνικές και επιχειρησιακές αδυναμίες. Έχουμε το μεγαλύτερο στόλο αεροπλάνων στην Ευρώπη, είναι σίγουρο, και μια από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε τα τεχνικά τα καλύτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του είδους των πυρκαγιών, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το πούμε μετά. Στηριζόμαστε όμως στην αεροπυρόσβεση και ενώ γνωρίζουμε τις αδυναμίες των μέσων στις πυρκαγιές αυτές. Δηλαδή τα μέσα αυτά δεν μπορούν να επιχειρούν σε θερμοκρασίες των 40 βαθμών Κελσίου που είχαμε φέτο. Δεν μπορούν να επιχειρούν όταν υπάρχει αέρας, δεν μπορούν να επιχειρούν όταν υπάρχει κυματισμός, δεν μπορούν να επιχειρούν όταν υπάρχει πολύ καπνός και πολλά άλλα προβλήματα. Αυτό συνολικά, αλλά και επιμέρους τα ίδια τα μέσα, κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, έχει αυτό τις τεχνικές του αδυναμίες. Όταν περιορίζουμε λοιπόν συγκεκριμένα και αναφερόμαστε ότι κάνουμε κυρίως στα δάση τεχνική αεροπυρόσβεσης, τότε θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Συν τις άλλες της τεχνικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών, δηλαδή έχει παρατηρηθεί ότι σχεδόν όλες οι φωτιές αυτού του είδους, οι οποίες θα ήθελα να πω σημειολογικά ότι ενώ μειώνονται οι πυρκαγιές στα δάση, αυξάνονται οι καμένες εκτάσεις. Οι πυρκαγιές, όπως ισχυρίζεται η πολιτική ηγεσία, με κοινοφανείς όρους εμφανίζονται πάλι αυτά τα μέγα πυρκαγιές. Καμία πυρκαγιά δεν γίνεται μέγα. Μισό λεπτό. Αυτό πρέπει να το εξηγήσετε. Το ρωτάει πολλοί κόσμος. Το λέει εδώ πέρα και ο νέος επιστήμονας. Αχ, να βγαίναν οι νέοι στο προσκήνιο που λέει άλλος ο Κώστας. Λοιπόν, είναι οι νέοι στη χώρα. Λοιπόν, λέει ο Αντώνης όμως, που είναι ένας νέος επιστήμονας και θέλουμε να μείνει και στη χώρα. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Κοκοτσάκη,
Τι σημαίνει αυτό το mega fire? Διότι το ακούσαν πολλές φορές από τον Πρωθυπουργό να το χρησιμοποιεί ως όρο με σκοπό να δικαιολογήσει το μέγεθος των πυρκαγιών και κατά συνέπεια τη δυσκολία της πυρόσβεσης. Τι πάει να πει, λέει, mega fire? Καθίστε το είδος. Εγώ δηλαδή αν ήμουν επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας ή μου λέγανε αυτό κάποιοι για να το πω, δεν θα το έλεγα. Γιατί? Αυτό δεν είναι προς έπαινο, προς ψόγο είναι. Γιατί το λέτε αυτό? Είπαμε να τα λέμε όλα. Ναι, να τα λέμε όλα, αυτό είναι. Πώς μπορεί να γίνει η πυρκαγιά από την αρχή έγινε μέγα? Όντως έγινε μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή χάθηκε η ελληνική γλώσσα και κάνουμε τώρα κοινοφανείς όρους. Μεγαλύτερη όταν ενώθηκε η Αλεξανδρούπολη με Δαδιά. Τότε έγινε το Ελλάδα. Η πυρκαγιά από την αρχή είναι μικρή. Και μια και δύο και πέντε εστίες να είναι, δεν πάμε να είναι μικρές. Η προσπάθεια των κατασβεστικών δυνάμεων είναι να μην γίνει μεγαλύτερη. Και συνεχώς όταν εξαπλώνεται γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή αυτό που επιχειρούσαμε παλαιότερα είναι να έχουμε ένα μέτωπο βοθιά στενό. Τι σημαίνει στενό? Ότι περιορίζουμε τα πλάγια, δεν τα αφήνουμε να απλωθεί. Εδώ όλες οι πυρκαγιές οι οποίες μας έχουν ταλαιπωρήσει το φετινό, το περσινό και το προπέρσινο καλοκαίρι είναι όλες απλωμένες. Και λέγαν προηγουμένως για την αεροπυρόσβεση, η οποία ναι μεν σβήνει τη φωτιά αλλά επιτρέπει την ξανά ανάφλεξη, την αναζωπήρωση. Διότι δεν υπάρχει κόσμος μέσα για να τη σβήσει. Είναι στις αστικές περιοχές και περιμένει το μέτωπο. Δεν τη στενεύουμε πλέον. Και όταν δεν τη στενεύομαι, αυτή απλώνει και ένα μέτωπο ενώνεται με ένα άλλο. Και τότε γίνεται μεγάλη πυρκαγιά. Έτσι, ο κάθε αδαής μπορεί να την χαρακτηρίζει όπως θέλει, προφανώς για να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε, κύριε Κοκοτσάκη, ένα είναι τα τεχνικά ζητήματα της αεροπυρόσβεσης. Δεύτερον, είναι, είπατε, η αλλαγή δόγματος. Ακόμη και έτσι, σε επίπεδο πρόληψης, διακρίνεται να υπήρξε έστω μία τομή, διότι ειδικά για τη Δαδιά, το περιορίζω. Πέρυσι που είχαμε την πρώτη μεγάλη φωτιά, τότε ήταν ο κύριος Στυλιανίδης. Είχαν βγει μαζί με έναν υφυπουργό ακόμη, τον κύριο Αμυρά, και είχαν πει ότι ξέρατε το ξεχάσατε, του χρόνου θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, λαμβάνουμε από τώρα μέτρα, το μήνυμα ελήφθη να προστατευθεί ο εθνικός πλούτος, αυτό είναι η Δαδιά, εθνικός πλούτος, δεν χωράφει κανενός, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Το καλύτερα από κάθε άλλη φορά έφτασε 935.000 στρέμματα φέτος. Το να ισχυριστώ εγώ σήμερα ότι πήγαν όλα καλά, μάλλον θα με δερωβάμε. Δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν πήγε καλά. Δηλαδή το να πολεμήσουμε ηρωικά και να φτάσουμε και να τα χάσουμε όλα, τι σημαίνει? Ότι κάτι δεν έγινε καλά. Και όταν έχουμε την εμπειρία της περσινής φωτιάς στη Δαδιά και τα περίσσα λόγια περισσεύουν. Η ουσία τι είναι? Κανένα μέτρο. Εγώ δεν το ξέρω γιατί δεν πήγα εκεί, αλλά ακούω τους αρμόδιους δασικούς, ακούω τους δασάρσες. Αν εξαιρέσει κανείς την κλαδική επιδίωξη των δασικών, δηλαδή να πάρουν τη ρεβάνση έναντι των πυροσβεστών, που και αυτό είναι κατανοητό, αλλά δεν είναι και σωστό. Για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα, το να γίνουμε καλύτεροι δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε στο παρελθόν. Όμως θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Η Δαδιά, από ό,τι φάνηκε, από ό,τι άκουσα τους αρμόδιους τοπικούς παράγοντες, σε επίσημες δηλώσεις, ήταν ότι έγινε μια φωτιά την τρίτη μέρα μετά τη φωτιά της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η φωτιά έγινε στον πυρήνα σχεδόν του δάσους και προήλθε από ένα κεραυνό, από μια ξηρή καταιγίδα. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί τον έχουν τρελάνει τελευταία, ξηρή καταιγίδα είναι μια τόση κεραυνού χωρίς να έχουμε βροχή. Αυτό σημαίνει ξηρή καταιγίδα. Συμβαίνει αυτό και έπεσε σε ένα πυλώνα, άλλη πάλι αμαρτία, οι πυλώνες να περνούν μέσα από τα δάση. Είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία γίνεται αυτό. Σε άλλες χώρες, εκεί που θες να προστατεύσεις, τουλάχιστον κάνεις υπογειοποίηση των καλωδίων. Κάτι που δεν έγινε δηλαδή στη Δαδιά. Θα περίμενε κανείς πέρυσι, όταν έγιναν αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις, να έχουν τουλάχιστον αυτό κάνει. Διότι ο πυλώνας λειτουργεί ως αλεξικέραυνο, καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ, και προφανώς έχουμε μια φωτιά. Το δάσος αυτό έχει πολύ μεγάλο βάθος καύσιμης ύλης, η οποία μπορεί να μας δώσει μία και δύο και τρεις μέρες μετά την ανάφλεξη. Πήγε λοιπόν η πυροσβεστική υπηρεσία, αυτό το έλεγε ο αρμόδιος δασάρχης. Έζησε τη φωτιά και αποχώρησε. Στη συνέχεια όμως αυτή αναζωπηρώθηκε. Έβγαλε στην επιφάνεια λόγω των πνεών των ανέμων νέες φλόγες και εκεί τώρα αρχίζουν οι παρατηρήσεις των τοπικών παραγόντων και αναφέρομαι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θέλοντας να αποσύσουν τη δική τους ευθύνη από πάνω, αρχίζουν να μιλούν για πολλαπλούς εμβρισμούς και να ορκίζονται στα κανάλια, μη ακούγοντας κανέναν ειδικό ότι μας έβαλαν 15 και 17 φωτιές. Ουδέν ψευδέστερο. Η φωτιά αυτή λοιπόν βγάζει τεράστιες γλώσσες φωτιάς που μας. Σε συνάρτηση με το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο είναι μεγάλο, το που ακούσε στη Βουλή, το πυρο.
τίποτα και περάσω και από επιθεώρηση. Μισό λεπτό, κύριε Κοκοτσάκη, κάντε μου τη χαρή. Άνοιξτε μια. Βάλτε μια παράθεση. Γιατί θέλω να πάω σε έναν επιστήμονα, ο οποίος είναι. Και θα τον ακούσετε κι εσείς και όπου θέλετε θα παρέμβετε. Είναι διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και υπεύθυνος του ΜΕΤΟ. Τον ακούμε συχνά πυκνά για άλλα γεγονότα. Με ξένησε το γεγονός ότι οι επιστήμονες βγήκαν να πούν δημόσια επιστημονικά δεδομένα και τους πιάσανε από τη Μούρη, θα το πω όπως το λέμε στην Κρήτη, από τη Μούρη, γιατί άρχισαν να μιλάνε με τα επιστημονικά δεδομένα. Εάν δεν μιλάνε με τα επιστημονικά δεδομένα, τότε κάτι καλύπτουν. Μιλάνε με τα επιστημονικά δεδομένα, έχουν πολιτική ατζέντα. Να πω ότι ακόμη και ο τρόπος που επιλέγετε να πιείτε το νερό είναι πολιτική πράξη, όσο σας φαίνεται περίεργο. Είναι ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα. Και εγώ για την ανταπόκριση. Για πείτε μου καταρχάς, αποφασίσατε στο αστεροσκοπείο ή εσείς προσωπικά και άλλοι επιστήμονες και το ΜΕΤΟ να έχετε πολιτική ατζέντα? Όχι, ποτέ δεν το κάναμε αυτό και πρόκειται να το κάνουμε. Δεν είναι δικιά μας η δουλειά αυτή. Εμείς το μόνο που κάνουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, να δίνουμε τα στοιχεία. Και μάλιστα συγκεκριμένα τα στοιχεία για τις καμένες δασικές εκτάσεις δεν είναι δικά μας με την έννοια ότι τα παρήγαμε εμείς. Τα πήραμε από την υπηρεσία Κοπέρνικος, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί μετά από εντολή της πολιτείας να παρακολουθείτε τη μεγάλη πυρκαγιά στην Δαδιά και στον Εύρο. Και όπως γίνεται και σωστά γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών. Mm-hmm. Λοιπόν, γίνονται συνεχές ανανεώσεις, έχουν γίνει 9 ανανεώσεις μέχρι τώρα γιατί η πυρκαγιά έχει τεράστια χρονική διάρκεια και η οποία μας δίνει συνεχώς πληροφορίες για το πόσο ποια περιοχή έχει καλυφθεί από, έχει καεί σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το δούμε τοπικά και όχι άμεσα, να περάσουν και μερικοί μήνες. Αυτό δίνουμε. Επομένως δεν υπάρχει οποιαδήποτε είδους πολιτικής μέσα σε αυτό. Είναι απλή παράθεση των μετρήσεων, τα οποία δίνει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που έχει κληθεί από την ελληνική πολιτεία να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Και πολύ σωστά έχει κληθεί σε αυτό. Απλά είναι χρήσιμο να δίνουμε αυτά τα στοιχεία για να έχει ενημέρωση και οι πολίτες αλλά και οι αρχές πώς εξελίσσεται μια πυρκαγιά και τι εκτιμήσεις είναι, τι μέρος έχει καεί από το δάσος, τι έχει καεί από αγροτικές εκτάσεις ή από άλλες με χαμηλή βλάστηση. Αυτό και τίποτα άλλο. Τότε, με συγχωρείτε κύριε Λαγουβάρδο, για να το καταλάβουμε όλοι και κυρίως αυτοί που ακούνε. Οπότε γιατί ενοχλείται επίσημα το ελληνικό κράτος και η διακυβέρνηση της χώρας? Είναι ένα σύστημα, καλά το λέτε, χαρτογράφηση, το Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του οποίου τα στοιχεία δώσατε, δίνετε και όποιος μπει στη σελίδα βλέπει ότι ανανεώνονται. Έχει φτάσει τώρα 935.000 στρέμματα πλάς. Αν δεν κάνω λάθος, αν θέλετε να μας τα πείτε κιόλας. Ναι, ναι, 935.000 μέχρι χθες έκαναν και μια ανανέωση υπηρεσία Κοπέρνικους, είναι σε 938.000. Εντάξει, μια μικρή διαφορά γιατί τώρα έχει περιοριστεί αρκετά η φωτιά. Mm-hmm. Το επαναλαμβάνω, αυτή η στοιχεία είναι τελείως ελεύθερα, δίνονται την υπηρεσία Κοπέρνικους ελεύθερα σε όλους. Ενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής της εκάστοτε πολιτείας και αυτό γίνεται διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια τώρα, από όταν λειτουργεί δηλαδή αυτή η υπηρεσία της άμεσης χαρτογράφησης και ο σκοπός είναι να έχουμε μια εικόνα. Μια πρώτη εικόνα, γι' αυτό λέγεται έτσι το ταχείας καρτογράφηση που γίνεται για τη διάρκεια εξέλιξη του φαινομένου, ώστε να έχουμε μια εικόνα που έχει πάει η πυρκαγιά, τι έχει κάψει, που είναι μια πάρα, πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία, γι' αυτό σωστά ζητείται και η ενεργοποίησή της. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να δημοσιεύουμε αυτά τα στοιχεία ως μέσους ενημέρωση, όπως δημοσιεύουμε τις βροχές όταν πέφτουν βροχές, όπως κάνουμε αυτές τις ημέρες με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που περιμένουμε, τους ανέμους, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με την επιστήμη μας και τίποτα άλλο. Χωρίς καμία αιχμή, ποτέ δεν το κάναμε αυτό, και είναι στην πρόθεσή μας να το κάνουμε αυτό. Ούτε μας πέρασε ποτέ από το μυαλό να έχουμε οποιαδήποτε πολιτική έτσι, χρειά. Αυτό το μόνο που μας ενδιαφέρει να ενημερώνουμε σωστά και να λέμε ποια είναι τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν και τι μπορούμε να κάνουμε για να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να βελτιώσουμε την άμυνά μας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα, στις οποίες βάζουμε μέσα και τις δασικές πυρκαγιές, γιατί συνδέονται, παρόλο που δεν είναι καιρικό φαινόμενο, συνδέονται όμως άμεσα με την καιρική κατάσταση. Τι ενόχλησε κατά τη γνώμη σας, ακριβώς το ότι αποτυπώνεται με ακρίβεια το μέγεθος μιας πρωτοφανούς καταστροφής? Διότι εδώ βλέπω με τα χθεσινά στοιχεία, όχι τα ανανεωμένα που μας είπατε σήμερα, 3.000 επιπλέον στρέμματα, 440.000 περίπου στρέμματα αφορούν δασικές εκτάσεις εκεί στη Δαδιά και στην Αλεξανδρούπολη, το 47%, 318.000 αφορούν θαμνώδεις και 81.000 αφορούν αγροτικές εκτάσεις. Το λέω χοντρικά. Πιστεύετε ότι επειδή είναι μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση καταστροφές για τον ευρωπαϊκό χώρο, αυτό ενοχλεί? Δεν θα
Μόνον. Εγώ ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά σε ευρωπαϊκό έδαφο των τελευταίων ετών. Εμεί προσωπικά δεν είχαμε τα στοιχεία να κάνουμε τη σύγκριση, αλλά προφανώ η αρμόδια αυτή υπηρεσία τη καταγραφή των καμένων εκτάσεων έχει αυτή την πληροφόρηση. Είναι μια τεράστια έκταση, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Όπω επίση φέτο είδαμε πολύ μεγάλο αριθμό γενικά στρεμμάτων να καίγονται σχετικά με το μέσον όρο στη χώρα μα, σε αντίθεση με άλλε μεσογειακέ χώρε που είχαν ήδη και επίση πολύ τσαντίξεω μετεωρολογικές συνθήκες. Ο καύσωνας που ζήσαμε όλοι τον Ιούλιο επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος του Μεσογείου με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ρεκόρ σε πολλές χώρες της Μεσογείου. Εκεί όμως είδαμε ότι περιορίστηκαν κοντά στα κανονικά που έχουν η κάθε χώρα ως μέσον όρο καμένων εκτάσεων, ενώ εμείς έχουμε μια εκτόξευση σχεδόν τετραπλασιασμού των εκτάσεων που καίγονται κανονικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο απλά το αποτυπώνουμε πάλι με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί νομίζω μια χρήσιμη πληροφορία, γιατί αν πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Έχουν πολλές αιτίες γιατί συνέβη αυτό. Και μετρολογικές κλιματικές και της προετοιμασίας που λένε οι δασολόγοι πάρα πολύ γιατί γίνεται σχετικά μέσα στα δάση μας, της αντιμετώπισης, εγώ τουλάχιστον στο δικό μας κομμάτι, γιατί μόνο γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, είναι ότι όντως είχαμε μια κακή συμπεριφορά του κυκλού με ένα πολύ μεγάλο καύσωνα μέσα στον Ιούλιο, αλλά αυτό το έζησαν και άλλες χώρες όπως σας είπα, ενώ Αύγουστος ήταν ένας Αύγουστος ο οποίος και στα πλευράς των μελτεμιών ισχυρών ανέμων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη φωτιά, είμαστε πολύ κοντά στα κανονικά, αυτό λέει που συμβαίνει τυπικά κάθε Αύγουστο, γι' αυτό άλλωστε και στον Αύγουστο έχουμε διαχρονικά και τις περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας, αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικό, όπως επίσης και εξαιρετικό φέτος, είχαμε μια πολύ κανονική χρονιά σε αυτά τα μελτέμια, πολύ κοντά στο μεσονόρο και θερμοκρασίες οι οποίες με κρύο στο πρώτο 15ήμερο και υψηλότερες θερμοκρασίες στο δεύτερο 15ήμερο. Επομένως δεν είχαμε μια ακραία συμπεριφορά του καιρού μέσα στον Αύγουστο. Η μόνη ακραία συμπεριφορά του καιρού μέσα στο καλοκαίρι ήταν αυτή του καύσωνα του Ιουλίου, η οποία όμως, το παραλαμβάνω, επηρέασε και πολλές άλλες περιοχές της Μεσογείου. Κύριε Κοκοτσάκη, έχω στην άλλη γραμμή, κύριε Λαγκουβάρο, τον κύριο Κοκοτσάκη, άλλοτε ανώτατο αξιωματικό της πυροσβεστικής και σήμερα δικαστικό πραγματογνώμονα για τέτοια ζητήματα. Κύριε Κοκοτσάκη, ακούτε τι λέει με στοιχεία, όχι με διάθεση πολιτική, και ποτέ δεν έχω ακούσει εγώ τους επιστήμονες να το κάνουν αυτό, ιδίως στο κομμάτι του αστεροσκοπίου. Πολιτική άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, όμως βάζουν τα στοιχεία. Μας λέει ότι και σε άλλες περιοχές είχες πάνω κάτω την ίδια κατάσταση κλιματικά. Δεν είχες αυτή την καταστροφή όμως. Το ακούτε? Καλημέρα κύριε Λαγκουβάρο. Καλή σας ημέρα κύριε Κοτσάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, σας διαβάζω και σας παρακολουθώ και χαίρομαι που υπάρχουν κρατικοί λειτουργοί που εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Και εγώ παρακολουθώ τα στοιχεία που το Εθνικό Αστεροσκοπείο δίνει. Πραγματικά έτσι είναι. Όλες οι χώρες της Μεσογείου υπέστησαν αυτού του είδους την καιρική συμπεριφορά, η οποία δεν απέχει πάρα πολύ από το κανονικό. Από εκεί και πέρα εμείς, σαν κράτος, φαίνεται, είναι σαφές πλέον, ότι τόσο όσον αφορά το δόγμα της αντιμετώπισης, αλλά κυρίως και το δόγμα της πρόληψης, δεν πάνε καλά. Μιλήσαμε για το δόγμα αντιμετώπισης πυρκαγιάς, παρότι ενισχυθήκαμε σε μέσα και θα πούμε γιατί ποιοτικά τα μέσα αυτά αναφέρομαι της αεροπυρόσβεσης, αν εξαιρέσει τα τακτικά, τα ενοικιαζόμενα είναι λάθος. Φαίνεται ότι στην πρόληψη και ιδιαίτερα μετά τον νόμο της κυβέρνησης το 2020 που πέρασε εν μέσω COVID, ουσιαστικά όλα πήγαν σε ένα συγκεκριμένο Υπουργείο. Η πρόληψη πλέον δεν υφίσταται ουσιαστικά και φαίνεται αυτό, είναι σαφές σε όλες τις περιπτώσεις των πυρκαγιών οι οποίες μεγάλωσαν και έγιναν όπως τις ονομάζω μεγάλες πυρκαγιές. Εσείς κύριε Λαγκουβάρο, λύστε μου μια απορία. Δεν ξέρω εάν είναι και μέσα στην αρμοδιότητα. Η εικόνα από την τρίτη, τέταρτη μέρα, όταν πήγαινε πια να ενωθεί η φωτιά της Αλεξανδρούπολης, τα λέω χοντρικά, με τις δαδιάς, γιατί αυτό πρακτικά συνέβη, είχατε και μπορούσατε να τη δώσετε σε οποιοδήποτε κρατικό επιτελείο άμεσα? Προφανώς, γιατί έχουμε συνεχή παρακολούθηση της πορείας πυρκαγιάς στις δορυφορικές μετρήσεις, αλλά αυτό που έχει επίσης σημασία πάντες περιπτώσεις είναι να παρακολουθήσει τι συμβαίνει μετεωρολογικά στην περιοχή. Στις πρώτες μέρες είχαμε όντως ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους, που βοήθησαν στο να εξαπλωθεί η πυρκαγιά, που είναι βέβαια έπεσε έντες των ανέμων, και αυτό δείχνει και καταδεικνύει μάλλον και σε εκείνο ότι είναι πολύ χρήσιμο να παρακολουθούμε συνεχώς τις μετεωρολογικές συνθήκες σε μια περιοχή από πυκνά δίκτυα σταθμών, το οποίο μας επιτρέπει να βλέπουμε και τον άνεμο, αλλά όχι μόνο αυτό, κοιτώντας και τα στοιχεία των τελευταίων ημερών ή εβδομάδων και σε τι κατάσταση ξηρασίας βρίσκεται η κάψη μήλη μέσα στα δάση. Όντως, και λόγω της
του αποτελέσματος των πολύ ψηλών θερμοκρασιών του Ιουλίου. Τα ελληνικά δάση, και όχι μόνο βέβαια τα ελληνικά, τα μεσογειακά δάση ήταν σε μια τραγική κατάσταση όσον αφορά την ξηρασία τους. Και αυτό πρέπει να, είναι μια πληροφορία που θα πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη μας για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά πριν ξεσπάσει, αλλά και όταν ξεσπάσει να ξέρουμε τι συμβαίνει στο έδαφος, τι μας περιμένει. Τέτοιες πληροφορίες σας ζητήθηκαν? Υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε εγρήγορση? Σας λέγαν παιδιά, κοιτάξτε το λίγο καλύτερα, πιο επισταμένα το λέω? Όχι, δεν το έχουν ζητήσει και σε Αχενείο. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει και με αφορμή και τις πλημμύρες που είχαμε πέρσι στην Κρήτη. Όχι. Εμείς έχουμε εργαλεία και υπηρεσίες και διαχρονικά, γιατί δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Είναι πουλά πάρα πολλά χρόνια τώρα που συμβαίνει αυτό. Ότι λέμε ότι θα πρέπει οι επιχειρησιακοί φορείς και οι επιστημονικοί φορείς να έχουν μια καλύτερη συνεργασία. Όλοι οι επιστημονικοί φορείς. Ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Η λογική μας είναι ότι όσο περισσότερο δουλέψουμε πάνω σε ένα αντικείμενο και δώσουμε υπηρεσίες, γνώση, τεχνογνωσία, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Στη συνεργασία των μετρολόγων, με τους δασολόγους, με τους πυροσβέστες που ξέρουν πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους για την αντιμετώπιση. Όλοι μαζί όμως να είμαστε σε ένα τραπέζι και ο καθένας να δίνει την εμπειρία του, την τεχνογνωσία του, τα εργαλεία του, τις υπηρεσίες του, τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το εγώ επιμένω πάρα πολύ και σε εκείνη το θέμα των δεδομένων, γιατί πλέον η διακίνηση πληροφορίας γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί να έχεις μετρήσει από πάρα πολλά σημεία και αυτές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους αποδέκτες. Αυτό το δέσιμο επιχειρησιακών και επιστημονικών φορέων στη χώρα μας πάρα πολλά χρόνια τώρα βρίσκεται έτσι σε ένα προβληματικό στάδιο, θα πέρα. Μισό λεπτό, κύριε Λαγουβάρο, να καταλάβω κάτι. Κοντζάμ, συντονιστικό έχει το νεοσυσταθέν Υπουργείο για αυτά τα ζητήματα. Σε αυτό δεν μετέχετε, δεν έχετε. Πώς να το πω, online σύνδεση δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Όχι, πώς... δεν έχουμε μια επίσημη σύνδεση, όχι, δεν έχουμε. Ωραία. Υπάρχει μια από κάποιες στελέχες πυροσβεστικής που ζητούν κάποια στοιχεία, τα δίνουμε, αλλά μια οργανωμένη σύνδεση με μνημονίες συνεργασίας, με τι μπορεί να δώσει, δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές, έχουν γίνει συζητήσεις κατά καιρούς και παλαιότερα και τώρα, σας είπα, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, δυστυχώς. Αυτό δείχνει μια παθογένεια, αν θέλετε, της κατάστασης, η οποία συνεχίζεται για πάρα πολλά χρόνια τώρα. Θα πρέπει όμως, επειδή τα φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο έντονα και πιο συχνά, θα πρέπει κάποια στιγμή να τη σταματήσουμε αυτή την παθογένεια και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να πούμε, παιδιά, όλοι μαζί καθόμαστε και ο καθένας δίνει την πληροφόρησή του και τη γνώση του για να μπορέσουμε για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτά τα φαινόμενα. Είτε είναι πυρκαγιές, είτε είναι άλλα φαινόμενα, έτσι. Σωστά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τις τελευταίες μέρες κατεκλυζόμαστε από την πληροφορία του φαινομένου της ψυχρής λίμνης κτλ. Το ερώτημα θα είναι, συγχωρέστε με, πιο απλοϊκό. Ας πούμε ότι εγώ δεν τα κατανοώ τόσο επιστημονικά. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, να το πάρουμε χαμπάρι ότι δεν υπάρξει στρατηγική, γιατί για στρατηγική μιλάμε. Και μάλιστα στον Εύρο τίθενται και άλλα ζητήματα. Διότι αν υποθέσω ότι είναι αυτά που λένε περί εμπρισμών, που εγώ δυσκολεύομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε το πιο καλά φρουρούμενο σημείο της χώρας έχει θέμα. Θέμα. Θέμα και να αφήσουν οι κλάρες τα. Καταλαβαίνουν τι εννοώ, τα παράσημα άνευ πολέμου. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Το χειμώνα θα πνιγόμαστε, γιατί πια δεν υπάρχει τίποτα να συγκρατήσει το νερό και γιατί και στο αστικό περιβάλλον έχουμε κάνει ο καθένας πολεοδομικά, θα το πω λαϊκά, ό,τι γουστάρουμε, και το καλοκαίρι θα καιγόμαστε, έτσι θα πάμε? Κοιτάξτε, κατά πάσα πιθανότητα ναι. Όσον αφορά την ψυχρή λίμνη, ακόμη διευκρινίσει, δεν είναι ένα όρο το οποίο το χρησιμοποιήσαμε εμείς και το δώσαμε στο πλαίσιο της καλύτερης εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι ένα φαινόμενο μετεωρολογικό το οποίο είναι γνωστό δεκαετίες τώρα. Αυτά τα φαινόμενα γίνονται πιο συχνά. Ο οποίο τις πλημμύρες, ναι. Φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις συνέπειες και τι κάνουμε στο έδαφος, όπως είπατε. Τα μπαζώματα, οι καταστάσεις που είδαμε και στην Κρήτη τον περασμένο Οκτώβριο. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στο νερό που έπεσε, αλλά και στο τι βρήκε το νερό αυτό όταν έφτασε στο έδαφος. Κοντά στα καμένα. Πολύ κοντά όμως στις περιοχές που έχουν καεί, όποιες και αν είναι αυτές, προφανώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Οι καύσονες, οι οποίοι συνδέονται και με τις δασικές πυρκαγιές, όπως είδαμε και το 2021 και το 2023, δυστυχώς θα γίνονται συχνότεροι. Αυτό στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, σε όλη τη Μεσόγειο, σε όλο τον κόσμο. Επομένως, μιλώντας, ναι, απαντώντας το ερώτημά σας, ναι, αυτά τα φαινόμενα θα γίνονται συχνότερα και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ένας λόγος παραπάνω για να αφήσουμε στην άκρη οποιαδήποτε αντιπαλότητα. Όχι αντιπαλότητα, έτσι. Μια δυσκολία συνεργασίας υπάρχει και να πούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε. Πώς τώρα ήπιος είστε εσείς, κύριε Λαγουβάρδο, καταλαβαίνω, γιατί καλά το είπε και ο κ. Κοκοτσάκης, κρατικός υπάλληλος και μάλιστα με ξέχουσα προσφορά. Αλλά από την άλλη, όταν βγαίνει ο επιστήμονας και λέει τα στοιχεία. Και του την κατεβαίνουν οι πολιτικοί και του λένε κάνεις πολιτική. Με συγχωρείτε, δηλαδή, τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο επιστήμονας? Να μιλάει τα στοιχεία?
Εντάξει, αυτό είναι δυσάρεστο. Τι να πω. Θα αφήνουμε στην άκρη αυτό, θα πάμε παρακάτω. Εσείς, άλλοι δεν. Φοβάμαι ότι στοχοποιήσετε πολύ όμως από αυτά που κάνετε. Γιατί τι κάνετε, λέτε τα στοιχεία. Αν πάψετε να λέτε τα στοιχεία, όλα καλά. Να το κάνουμε προφανώς. Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλετε να πείτε κάτι προς τον κύριο Λαγουβάρδο πριν το αποδεσμεύσω, εσείς θα μείνετε μαζί μας. Ναι, θα έλεγα ότι αν όμως ο κύριος Λαγουβάρδος έβγαινε σε ένα κοινό τραπέζι και έλεγε και αυτό το ίδιο αφήγημα, θα ήταν πολύ, πολύ καλύτερα. Τα πράγματα εισαγωγικά το καλύτερο. Ναι, σωστά. Τι να κάνουμε, οι επιστήμονες είναι για να χαλάνε αφηγήματα και να μιλάνε με στοιχεία. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Λαγουβάρδο, σας ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Κοκοτσάκη, πάρτε και λίγο ένα στυλό και ένα χαρτί αν είναι εύκαιρο, διότι εδώ έχω πάρα πολλά μηνύματα. Να τα σταχυολογήσω. Λέω Λεωνίδας από τα Γιάννητσά, καλημέρα. Σε γενικές γραμμές έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών αεροπλάνων, μεγάλο αριθμό μαχητικών, ισχυρό στρατό. Αλλά κύριε Κοκοτσάκη, εγώ γιατί βλέπω ότι το πρόβλημα στις αποφάσεις που ορίζονται είναι, και δεν μιλάω για απόφαση ενός πιλότου ή του δασοπυροσβέστη. Άλλος φίλος. Κύριε Κοκοτσάκη, μήπως τα έκαψαν όλα εσκεμμένα? Το θέμα μήπως είναι η εκδίωξη από εκεί και η δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών? Δεν ήταν γραμμική φωτιά με ταυτόχρονες εστίες κατά την άποψή σας? Άλλος. Στον κύριο Κοκοτσάκη, οι πυροσβέστες και η ηγεσία τους φέρουν κάποια ευθύνη για αυτή την κατάσταση? Οι ηγέτες πυροσβεστικής γιατί δεν παραιτήθηκαν διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις, μόνο παίρνουν μισθούς και γαλόνια και παναπαύονται στη γενική κατακραυγή για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, λέει ο Κούλης στη Θεσσαλονίκη? Για απαντήστε σε αυτά τα τρία. Ναι, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Όπως θα έχουν αντιληφθεί οι ακροατές σας, σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων, ο κόσμος παρότι καταστρεφόταν χειροκροτούσε τους πυροσβέστες. Αυτό δεν πρέπει να μας χαλάει τη σκέψη την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Χειροκροτούσε τους πυροσβέστες και εννοώ τους απλούς πυροσβέστες, βλέποντας την προσπάθειά τους και τον αγώνα τον οποίο έδειγναν και στις περισσότερες φορές μάταια. Όσον αφορά την ηγεσία όμως, θα πω δύο πράγματα. Αν η ηγεσία του σώματος συμμετείχε, έτσι είναι το σωστό, στο σχεδιασμό όλης αυτής της κατάστασης, δηλαδή της πρόληψης και του τρόπου αντιμετώπισης των πυρκαγιών από το 2020 και μετά που υπάρχει αυτό το δόγμα, τότε το αποτέλεσμα δεν την δικαιώνει και θα έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες της. Εάν δεν συμμετείχε, θα έπρεπε ήδη να τις έχει αναλάβει, διότι όταν δεν συμμετέχει στο καθήλυνα αρμόδιο σώμα στην αλλαγή όλων αυτών των συμπεριφορών όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τότε έχει πάλι ευθύνη. Στα υπόλοιπα, όσον αφορά τη γραμμική φωτιά, και εγώ είδα το βίντεο που κυκλοφόρησε, αλλά πρέπει να ενημερώσω τους ακροατές σας. Δεν είμαι οπαδός των ακραίων απόψεων, όμως αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε είναι ένα βίντεο από ξένη χώρα, στην οποία ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ με ειδικό σειρματόσχηνο και πυροδοτικό μηχανισμό στο τέλος αυτού, σε μια πυρκαγιά άλλης χώρας, έκανε το λεγόμενο αντιπύρ. Αυτό λοιπόν μοιράστηκε έντεχνα στην Ελλάδα. Θέλω να πει ότι με αυτόν τον τρόπο βάζουν. Μια χαρά το λέτε. Γιατί εγώ θα το διαβάσω και ανάποδα. Αν ισχύουν όλα αυτά τα σενάρια και μιλάμε για την υποτίθεται την πιο καλά φρουρούμενη περιοχή της χώρας, στρατιωτικά εννοώ. Τότε μπορεί να έχει δίκιο, άμα μπούμε σε σεναριολογία, αυτό που μου λέει ο Σταύρος που μου στέλνει σήμερα ένα μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Μήπως το δάσος που αγκάλιαζε την Αλεξανδρούπολη και που εξαπλώνονταν μέχρι τη Βουλγαρία προσέφερε κάλυψη για δυνατότητες για χτυπήματα με στόχο το λιμάνι, οπότε είπαμε να το καθαρίσουμε για να μην γίνεται στόχος? Καταλαβαίνετε εδώ που πάει η κουβέντα. Πάει οπουδήποτε αλλού εκτός από το βασικό πρόβλημα, την πρόληψη, το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση. Υποθέτω ότι κάποιος βολεύει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι το είδαμε και σε κεντρικό σχεδιασμό, να μιλάμε σε κεντρικό επίπεδο για τους πολλαπλούς εμπρισμούς, να αναπαραγάγεται, να γίνεται πρώτη είδηση και κανείς να μην ασχολείται για την αποτυχία μας στο να ελέγξουμε αυτό το φαινόμενο. Εγώ να πω, να δεχτώ το ακραίο σενάριο ότι κάποιος μας έβαλε φωτιά. Μας έβαλε μια, μας έβαλε δύο, πάντα γινόταν αυτό. Ήμουν νιός και γέρασα. Καλύτερα τα μίλητα και παρά τα μιλημένα. Υπήρξα σε επιτελικές υπηρεσίες και ξέρω ότι συνέβαινε σε κάθε φορά που είχαμε δυσκολία στην αντιμετώπιση. Ψάχναμε, είναι σαν το κάποιο που πνίγεται και θέλει κάπου να στηριχτεί. Όμως ένα οργανωμένο κράτος θα πρέπει να έχει το σενάριο της περίπτωσης ότι κάποιος θέλει να μου βάλει φωτιά και αυτός που θέλει να μου βάλει φωτιά να με κάψει δεν θα βάλει μια εστία, θα βάλει και δύο και τρεις και τέσσερις. Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζεις εσύ και αυτό το σενάριο.
μπορεί αυτό να μεταφερθεί και σε πολεμικό επίπεδο. Δηλαδή ο στρατός δεν είναι. Αν γίνει κάτι σε πολεμικό επίπεδο, θα γίνει κατά λάθος ή θα γίνει επίτηδες. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, και μια και αναφερόμαστε στον Εύρο, και είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο, οι πολλαπλές αιστείες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της φωτιάς, όχι πριν τη φωτιά ή στο ξεκίνημα της, κατά τη διάρκεια, ήταν από τις γλώσσες φωτιάς που έκανε η ίδια η περίπτωση της φωτιάς. Έχουμε βόρειους ανέμους, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς φορά. Κάνουν μια τεράστια γλώσσα φωτιάς και μπορεί να μεταφέρει αυτή τη φωτιά σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του αέρα και σε 500 μέτρα και σε 200 μέτρα. Και γι' αυτό μπορούμε να δούμε, να είμαστε θεατές από μια μακρινή απόσταση, εκδήλωσης πολλών και διαφορετικών αιστείων. Το κακό είναι ότι μιλούμε όλοι ως αρμόδιοι, δηλαδή είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι περιφερειάρχες, είτε περιφερειάρχες. Το χειρότερο από αυτό και εμείς ως υπηρεσιακοί παράγοντες ενημερώνουμε κάπως έτσι τους πολιτικούς. Και αυτοί που δεν το αγνωρίζουν το αντικείμενο, το αναπαραγάγουν πολλές φορές και χωρίς ήδη να το γνωρίζουν και χωρίς να το θέλουν. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Καλά. Ή το θέλουν για λόγους επικοινωνίας. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, πέστε, λέει στον κύριο Κοκοτσάκη, ότι ο νόμος του 2020 για το τι πρέπει να κάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην ουσία, να το γνωρίζει, λέει, δεν εφαρμόζεται. Είναι ο περίφημος νόμος Χαρδαλιά. Δεν έχουν εκδοθεί από τότε, ακούστε κύριε Κοκοτσάκη, και 125 κανονιστικές αποφάσεις. Το μόνο που έχει εκδοθεί είναι για το 112. Καταλάβατε? Ναι, επίσης το γνωρίζω αυτό. Δεν έχει. Ο νόμος αυτός θα έλεγα ότι δημιούργησε ένα υπουργείο, που όταν εφαρμοστούν όλα αυτά θα αποφασίζει για τα πάντα στη χώρα. Θα ήθελα όμως να λειτουργεί και κάτι άλλο. Λειτουργεί και το περίφημο Ταμείο Μυστικών Κονδυλίων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δηλαδή, μπήκε και αυτό από το 2020 στη ζωή μας, δηλαδή στη ζωή του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία δεν έχει κάτι άλλο, μόνο την πυροσβεστική έχει. Δηλαδή, επιχειρησιακά έχει μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχει ένα ταμείο 60 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτες δαπάνες, μάλιστα. Απόρριτες δαπάνες, το οποίο λέει ότι αφορά την ασφάλεια, θέματα ασφαλείας. Τώρα, ό,τι μπορεί κανείς καταλαβαίνει. Ο φίλος από τη Ρόδο, Μιχάλης, μου λέει: πέστε στον κύριο Κοκοτσάκη ότι οι φωτιές σβήνουν βράδυ. Το δόγμα της φωτιάς στην πυροσβεστική είναι πλέον μόνο για πρωί. 28 χρόνια σε δασικές φωτιές ήμουνα, λέει. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή την υπόλοιπη μέρα, την ημέρα θα κάνουμε. Θα περιμένω ανοιχτώσει. Κανόνας δεν υπάρχει για τίποτα. Ασφαλώς εννοεί ότι το βράδυ που πέφτει η ισχύ των ανέμων είναι μια ευκαιρία να σβήσουμε τις φωτιές. Έχει αλήθεια, στατιστικά δηλαδή, και εμείς κατά το παρελθόν αυτό επιχειρούσαμε. Και είναι συνάρτησαν αυτό που έλεγα, ότι τη φωτιά την έχουμε από το πλάι συνεχώς και τη στενεύουμε, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία τη νύχτα που καταλαγιάζουν οι άνεμοι, να επιχειρήσουμε και να χτυπήσουμε το από πίσω και από το πλάι και όχι μπροστά που κάνουμε τώρα. Τώρα πάμε μπροστά και πού θα πάμε μπροστά? Θα πάμε στα χωριά της πόλης, υποταγμένοι σε αυτό το δόγμα αυτόματων, το φαύλο κύκλο των αυτόματων εκενώσεων που περιορίζει το ρόλο των πυροσβεστών και η κατάσταση ουσιαστικά ανατίθεται στα ενέργεια μέσα, και γι' αυτό έχουμε και τις συχνές τακτικές και μεγάλες αναζωπηρώσεις. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: καλημέρα. Γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή του Εύρου λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας. Δεν είμαι ειδικός, όμως όταν η φωτιά περιοριζόταν στο σχετικά οριοθετημένο νοητό τρίγωνο Λουτρού, Νύψας, Αλεξανδρούπολης, μπορούσε να ελεγχθεί. Γιατί δεν έγινε αυτό, πρέπει να το εξηγήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Πιστεύω ότι υπήρξε εγκληματική αμέλεια και υπάρχουν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, μας λέει εδώ ο Χρήστος. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό, δεν γνωρίζω την περιοχή. Τη χαριστική βολή, λέει, τις φωτιές τη ρίχνουν τα πεζοπόρα τμήματα το βράδυ. Αν δεν υπάρχουν, καληνύχτα. Άλλος εδώ ο Δήμος λέει: βάζουν τις υπηρεσίες να καταγράψουν τι ποσοστό δάσους κάηκε. Αντί να μετρήσουν πόσα πεύκα επιβίωσαν, θα τελείωναν σε 20 λεπτά. 5 έμειναν στη Δεσφίνα, 8 στο Βόλο, στην Αττικοβιετή, αν έμεινε στην πλατεία, στο Στήρι, 1-2, ζήτημα. Σωστό κι αυτό. Ο Λάζαρος: όλα τα εγχειρίδια γράφουν για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Γράφουν ότι οι ανεμογεννήτριες, και αυτός είναι ο ρόλος τους και μόνο, είναι να παράξουν πράσινη ενέργεια και το χρήμα που παράγουν να πέσει όλο στα δάση, στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αγροτική παραγωγή. Όχι στα χρηματιστήρια ενέργειας και στις τσέπες ολιγαρχών. Για ποια κλιματική αλλαγή μιλάνε λοιπόν? Αν το πούμε αυτό, ήδη θα γίνουν αρνητές της κλιματικής αλλαγής.
Νομίζω ότι ο κύριος Λαγουβάρδος μίλησε γι' αυτό, για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, όμως δεν είναι και το άλοθη για όλα. Το να λες συνεχώς ότι για όλα αυτή η κλιματική αλλαγή, η αλλοδαπή και άλλα παρόμοια, το πρόβλημα δεν λύνεται, δικαιολογίες απλά ψάχνουν. Τώρα, όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: στη φωτιά της Ρόδου, ο διοικητής είχε τα πληρώματα των πυροσβεστικών με δύο άτομα, έναν οδηγό και ένα μάχημο. Αυτό αποδυναμώνει τα πυροσβεστικά. Τα πυροσβεστικά έχουν 10 λεπτά να μπουν μετά τη βολή των εναερίων. Αυτό το χρόνο δεν μπορεί να τον κάνει ένας μάχημος. Ισχύει. Ακούστε να πω κάτι εδώ. Δεν θα κάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν θα κάνω συζήτηση όσον αφορά τους μάχημους πυροσβέστες. Αυτό που γίνεται αυτόν τον καιρό όσον αφορά τους πυροσβέστες είναι ότι έχουν δώσει ό,τι έχουν και ό,τι δεν έχουν. Το αν υπάρχει ένας λάθος τρόπος, ότι αυτό οφείλεται στο σχεδιασμό και όχι στις ικανότητες του πυροσβεστικού προσωπικού. Και τα μέσα αεροπυρόσβεσης είναι αρκετά και κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά το σχεδιασμό. Μετά από 3 χρόνια είμαστε σε αυτή την περίπτωση που μπορούμε πλέον, αφού διδαχτήκαμε από τη συμπεριφορά που είχαν όσον αφορά τις μεγάλες φωτιές των 3 ετών, να δούμε τι κάνουμε λάθος και όχι συνεχώς να στέλνουμε αλλού την μπάλα. Δεν κάναμε κανένα λάθος, δεν κάναμε κανένα λάθος. Δεν γίνεται να μην κάναμε κανένα λάθος και τα πάντα να καίγουν. Είναι το να το προσδιορίζουμε στους ένα αυτοκίνητο εδώ, ένα αυτοκίνητο εκεί. Και ακόμα και έτσι να είναι, ο σχεδιασμός είναι αιτία και όχι τα 2 άτομα ή τα 3 άτομα που είναι σε ένα πυροσβεστικό. Άρα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Κοκοτσάκη, θα έπρεπε τώρα, μετά από αυτό το μέσα 2 μήνες, 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, 3 μήνες, αν θέλετε, να καθίσουν κάτω όλοι οι αρμόδιοι και να εμπλεκτούν και περισσότεροι και να υπάρξει μια στρατηγική ακόμη και αλλαγής του δόγματος που έχουμε ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Σωστά το καταλαβαίνω. Από την πρώτη μέρα είχαμε πει εμείς, αν θυμάστε, σε εκπομπή δική σας πάλι, ότι αυτό το αυτόματο εκενός, το οποίο έχει γίνει πια έμονη ιδέα. Δεν βλέπω όμως, δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος. Παρατηρώντας και ακούγοντας τις τελευταίες μέρες την πολιτική ηγεσία και τους δίπλα επιχειρησιακούς παράγοντες, δεν είμαι αισιόδοξος ότι τουλάχιστον φανερά έχουν καταλάβει τι έχει πάει λάθος. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, διότι εδώ δεν είναι πλέον ευθύνη περιουσία κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Εθνικό, είναι η χώρα μας. Εθνικός πλούτος είναι, καλά το λέτε. Λέει κάποιος φίλος εδώ, κύριε Κοκοτσάκη, κατά πόσο τη φωτιά μπορεί να τη μεταφέρουν και τα ζώα που καίγονται και να δημιουργούνται επιπλέον μέτωπα? Εγώ στη σχολή είχα μάθει ότι παλιά, πόσο παλιό είναι έτσι, είμαι και εγώ πάρα πολύ παλιός, μετά από πολλά χρόνια, 40 χρόνια, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζώα τα οποία οι εμπριστές τα χρησιμοποιούν βάζοντας φωτιά και αμολούντας στο δάσος. Ναι, συμβαίνει αυτό. Μακάρι να μην είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, γιατί το ζώο τρέχει. Ψάχνουν, παίρνουν ζώα τα οποία τρέχουν και είναι με φουντωτή ουρά, δηλαδή νηφίτσες, κουνάβια, σκίουροι, τέτοια ζώα. Και τα μολούν στο δάσος, τους βάζουν φωτιά στην ουρά και αυτά τα καημένα τρέχουν και μεταδίδουν τη φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι αυτά δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα. Κακώς βέβαια το λέω κι εγώ. Λέει ο Σάκης εδώ, είμαι από τους χαροκαμένους στη Βόρειο Εύβοια πέρσι. Με 10 μέρες πυρκαγιά και μας λέγανε ότι τα καναντέρ πέταγαν, αλλά ήμασταν σε πανικό και δεν τα βλέπαμε οι ειδικοί, το λέγαν. Μπορεί και να είναι έτσι. Ωστόσο, εγώ και όλοι βλέπαμε ότι εκείνο το Μπεριέφ όντως έδωσε τη μάχη. Τα Μπεριέφ έδωσαν τη μάχη μετά από 7 μέρες όμως. Και αυτό που είδαμε σίγουρο είναι ότι με τον όγκο νερού που έριχναν, μπορεί να μην έσβησαν στο δάσος φωτιά, σώσαν όμως χωριά που ήταν τρυπωμένα μέσα στα άλλοτε δάση. Με ποιο δικαίωμα τα κόψαμε όταν δεν υπήρχε άλλο μέσο και όταν το κόστος είναι και το χαμηλότερο από όσα πετάξαν σε ψεκαστικά? Εξαιρετική ερώτηση. Μου δίνεται το δικαίωμα να το επεκτείνω λίγο. Βεβαίως. Αρθρογραφήσατε εξάλλου για την αεροπυρόσβεση, ναι, και είπατε μερικά πράγματα. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η μόδα της ενοικίασης ειδικών μέσων ξεκίνησε με τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης. Τότε διάφοροι επιχειρηματίες πήραν την περιουσία αυτή και ιδιαίτερα σε ελικόπτερα και την μετέφεραν σε κάποιες χώρες που επέτρεπαν αυτού του είδους συναλλαγές και ενοικίαζαν στις νοσοκιακές χώρες αυτά τα μέσα. Συνήθως ελικόπτερα. Έχουν γίνει και μεγάλες έρευνες, έχουν κατηγορηθεί άνθρωποι για διαφθορά, έχουν πάει στα δικαστήρια. Στη διαδρομή αυτών των χρόνων έχουν μπει φυλακή και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο της ενοικίασης μέσων αντί της αγοράς μέσων αυτού του είδους, όπως είναι τα ελικόπτερα, τα οποία είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δοκιμασμένα όλα αυτά τα χρόνια, τόσο τα
πρώην στρατιωτικά ελικόπτερα, όσο και αυτά τα συγκεκριμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα έχουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν έχουν τα αεροπλάνα. Συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία της ενοικίασης των αεροπλάνων. Θέλω να πω ότι μία πτήση, να τη μάθει ο κόσμος, κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ μία ώρα πτήσης. Το αρμόδιο Υπουργείο πολλά χρόνια τώρα αρνείται να μας δώσει, να δώσει τη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των ωρών πτήσεων. Δηλαδή να δούμε πόσο μας κόστησε επιτέλους. Υπολογιστικά κάνοντας κάποιοι συγκεκριμένοι επιστήμονες, σε ένα μέσο χρόνο που είχε αυξημένη κίνηση των τυπικών μέσων, οι ώρες που πτήσεις είναι περίπου 28.000, δηλαδή κατά μία έννοια πλησιάζουμε γύρω στα 600-700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το κόστος της αεροπυρόσβεσης όσον αφορά τα ιδιωτικά μέσα. Στην Ελλάδα έχουμε 49 τέτοια, εκ των οποίων έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό αεροσκαφών πλέον, τα οποία τα έχουμε νοικιάσει και τώρα ετοιμαζόμαστε να τα αγοράσουμε και αναφέρομαι στο Air Tractor, μάλλον η εταιρεία Air Tractor το κατασκεύασε ως ψεκαστικό στις ΗΠΑ σε απέραντες πεδιάδες όπου μπορούσε. Στη συνέχεια αυτού του είδους έχει εγκαταληφθεί λόγω του προβλήματος που δημιουργεί ο αεροψεκασμός στις μέλισσες. Το ξέρουμε ότι έχει παγορευτεί παγκοσμίως. Και έτσι η εταιρεία αυτή το μετασκεύασε σε πυροσβεστικό. Είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, το οποίο μπορεί να επιχειρεί κάτω όμως από συγκεκριμένες επιχειρησιακές συνθήκες. Θα πω μόνο ότι οι πλωτήρες του, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, οι πλωτήρες είναι αυτό που είναι στην άκρη, στα φτερά του αεροπλάνου, είναι αυτό που του επιτρέπει να παίρνει νερό από ανοιχτή επιφάνεια, κάνει πλήρωση από ανοιχτή επιφάνεια νερού. Δηλαδή και να μην έχει την μπαλάντα. Ουσιαστικά πλωτήρ σημαίνει πλέον και ευστάθεια. Αυτού η κατασκευή του πλωτήρα είναι για λίμνες. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο δεν μπορεί να πάρει νερό σε κυμαρτισμό μεγαλύτερο των 60-70 εκατοστών. Επίσης δεν μπορεί να επιχειρήσει σε περιβάλλοντα τα οποία έχουν 6-7 μποφοράνεμα. Δηλαδή επιχειρεί σε ιδανικές συνθήκες. Εμείς στη χώρα μας δεν νομίζω ότι θα βρει ποτέ ιδανικές συνθήκες. Άρα η επιλογή ενός τέτοιου εξαιρετικού μέσου δεν είναι για την πατρίδα μας. Και δυστυχώς η πατρίδα μας ετοιμάζεται να κάνει αγορά μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αυτών των αεροσκαφών. Γι' αυτό λοιπόν είπατε στην αρχή της ερώτησης του ακροατή σας ότι αεροπλάνα ακούαμε τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής να λέει ότι στον τόπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 7 αεροπλάνα και εμείς βλέπαμε 2. Αυτό το παρατηρείτε διότι η εντολή δόθηκε για να είναι 7, αλλά μπορούν και επιχειρούν 2, δηλαδή αυτά που έχουν τελικά την ικανότητα να επιχειρήσουν στο συγκεκριμένο σημείο της φωτιάς. Από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέτε ότι και στα πτητικά μέσα πάμε να πάρουμε κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στον καιρό και στο ανάγλυφο της χώρας. Αυτό καταλαβαίνω. Εδώ θα γυρίσω σε αυτό που είπαμε, τις ευθύνες των επιχειρησιακών παραγόντων, των υπηρεσιακών παραγόντων. Αν αυτοί συμμετείχαν σε αυτού του είδους αγορές, σε όλες τις προδιαγραφές και λοιπά, έχουν τεράστια ευθύνη. Αν δεν συμμετείχαν και πάλι έχουν ευθύνη. Κύριε Κοκοτσάκη, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, βεβαίως πρέπει να πω ότι δεν είστε δασολόγος ούτε γεωπόνος. Λέει όμως, μήπως γνωρίζει ο κύριος Κοκοτσάκης αυτά τα νέα βραδύκαυστα δέντρα που πουλούνται από μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι, μοστράρονται, αυτό εννοεί. Είναι μήπως από αυτά που δεν αναγεννούνται μόνα τους υβρίδια, οπότε θα είμαστε εξαρτημένοι από αυτόν που θα τα βάλει? Θα κάνω ένα σχόλιο. Είναι σαν να τελευταία συμβαίνει. Μπαίνει κανείς στην Google και ψάχνει κάτι και μετά κατακλείζεται με διαφημίσεις ακόμα και σε οτιδήποτε άλλο ψάχνει. Τώρα λοιπόν και εμείς εδώ στα κανάλια, αφού έχουμε φωτιά, όλο και κάποιοι θα κοιτάξουν να λασάρουν το εμπόρευμά τους. Πάντως είναι μέθοδος ανάμεσα στις αντιπυρικές ζώνες που κατασκεύαζαν από παλιά, στο τέλος ή αρχή ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, αντιπυρικές ζώνες, φυτευόντουσαν δέντρα τα οποία επιβράδυναν τη φωτιά. Όπως? Σας είναι πρόχειρα. Θα σας πω παράδειγμα ότι το έλατο έχει άλλη συμπεριφορά, ο ευκάλυπτος, το έλατο έχουν άλλη συμπεριφορά σε σχέση με την τραχία πεύκη που είναι στην Νότια Ελλάδα. Και το εκπληκτικό του γεγονότος ότι είναι για την συμπεριφορά της πυρκαγιάς στον Έβρο είναι ότι δεν έχουμε δέντρα αυτής της κατηγορίας που έχουμε στη Νότια Ελλάδα, αλλά είχαμε μια εξαιρετικά μεγάλη φωτιά σε τέτοιου είδους δέντρα που έχουν αργή καύση σε σχέση με τη Νότια Ελλάδα. Το κάνατε καλύτερο τώρα.
Αν καταλάβατε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εν κατακλείδη, κύριε Κοκοτσάκη, θα τα ξαναπούμε. Επειδή είναι μία χρονιά με μεγάλα γεγονότα που στο τέλος φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν που θα έπρεπε να έχει το σχεδιασμό και την πρόληψη. Αρξάμενοι από την τραγωδία των Ντεμπών και φτάνοντας μέχρι την τραγωδία της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε νεκρούς, να μην ξεχνιόμαστε. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το άμεσο το επίγον? Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η πρόληψη είναι αυτονόητη και έχει ανατεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μια τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια, στην υπόλοιπη Ευρώπη που λειτουργεί ως τοπική αυτοδιοίκηση με μεταφορά πόρων, και όχι κάθε φορά που δεν πάμε κάτι καλά να λέμε «εδώσαμε κάποια χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή δεν τα έκαμε καλά». Στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχει πολιτική πρόληψη γενικώς, όπως δεν υπάρχει πολιτική εκπαίδευση στα σχολεία κλπ. Γενικά. Δηλαδή από εκεί ξεκινάς. Νομίζω ότι κάποτε θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Να πάρουμε μέτρα ταχείας εφαρμογής και μέτρα βραδείας εφαρμογής. Δηλαδή αυτή που θα είναι κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Ποτέ δεν είναι αργά. Από ό,τι φαίνεται, πολιτική πρόληψη δεν έχουμε. Είναι επειδή είναι εθνικό το θέμα όμως. Επιτέλους ας ομονοήσουν οι πολιτικοί μας, να κάτσουν όλοι μαζί σε συνεργασία με επιστήμονες που θέλουν να βοηθήσουν και όχι να τους κυνηγάνε, να βρούνε τον τρόπο με τον οποίο αυτό το εθνικό θέμα επιτέλους θα πάρει το δρόμο προς την επίλυσή του. Και δεν πρέπει να είναι πολιτικό ή κομματικό το θέμα. Είναι εθνικό. Ναι, άντε να συγκρατήσεις κόσμο που έχει καταστροφή 930.000 στρεμάτων σε ένα νομό, άντε να τον κρατήσεις εκεί. Για πείτε μου. Δεν μπορεί να κρατήσει. Ή μήπως, κύριε Κοκοτσάκη, θα έρθει να επενδύσει στα δάση με δεντράκια χορηγία Easy Rat Bank. Λέω για παράδειγμα. Έτσι. Πολύ πιθανόν. Ναι, τώρα στα πλαίσια του νέου διαλόγου μπορεί να συμβεί και αυτό. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε, έχει πολλαπλές διαστάσεις η υπόθεση αυτή. Δεν είναι απλή. Η καταστροφή είναι μεγάλη που αφήνει περιθώρια στο να αναπτυχθούν και τέτοιου είδους δραστηριότητες. Καλές ή κακές, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Μάλιστα. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης ήταν σήμερα πρώτη μέρα κοντά μας. Α, λέει κάποιος φίλος εδώ είναι εξειδικευμένο, αλλά γίνανε όλοι και καλά και άρχισαν και προβληματίζονται. Είναι υπέρ για τη χρήση επιβραδυτικών και αντιπυρικών από τα αεροπλάνα ή όχι ο κύριος Κοκοτσάκης? Ναι, αυτό είναι σε συνάρτηση με το αεροπλάνο, δεν το απαντήσαμε, το ρώσικο, ναι. Το Μπεργέ. Οι Ρώσοι επειδή έχουν εκτάσεις οι οποίες έχουν προβλήματα και αναφέρομαι στην μεριά της Ασίας, έχουν μεγάλα προβλήματα, έχουν αναπτύξει μαζί με τους Καναδούς που έχουν το Canadair και για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κόπτεται, ενώ χρειάζεται μόνο 50 αεροπλάνα για να μπει η σειρά παραγωγής να κατασκευάσει το CL515, το οποίο είναι παντός χερού και μπορεί να επιχειρεί και τη νύχτα. Ένα καταπληκτικό αεροπλάνο το οποίο ο Καναδάς λέει ότι αν παραγγείλεται 50 μπορώ να ξεκινήσω την παραγωγή του, ενώ το έχει παρουσιάσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν παραγγέλει αυτά τα 50, τα οποία θα κοστίσουν περίπου 40 εκατομμύρια κάνει το ένα. Και εμείς δίνουμε 600 εκατομμύρια στην αεροπυρόσβεση το χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση... Αλλά δεν μπορούμε σαν χώρα μόνοι μας να παραγγείλουμε 50, θα μπορούσε να το αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το έχει κάνει. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία λοιπόν έχει μια προπαιδεία σε αυτό το θέμα. Έχει αναπτύξει εξαιρετική συμπεριφορά όσον αφορά την αεροπυρόσβεση. Παλιότερα με το Ιλιούζιν, το οποίο όμως ήρθε στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να επιχειρήσει καθότι δεν είχαμε υποστήριξη. Το αεριοθούμενο Περγέ είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο. Έχει απίστευτες επιδόσεις. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Θα μπορούσε να βοηθήσει. Τώρα, γιατί δεν επιλέχθηκε στη χώρα, είμαι σίγουρος ότι η πυροσβεστική υπηρεσία σίγουρα θα το ήθελε. Δεν μπορεί όμως μόνη της η πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί είναι διακρατικές συμφωνίες. Εκεί υπάρχουν άλλα θέματα και προφανώς εκεί σκόντεψε. Βασίλης Κοκοτσάκης, τον ευχαριστώ θερμά για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκοτσάκη. Καλά, να είστε καλά.